του ελληνικού λαού. Ότι πρέπει να σταματήσουμε το φαύλο κύκλο, παίρνουμε μέτρα, αγωνιούμε για την επόμενη δόση, δεν βγαίνουν τα νούμερα, πάμε ξανά στην επόμενη δόση που σε βάζει μέσα σε μια βαθιά λιτότητα και επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα λόγω σε μια βαθιά ύφεση και επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα λόγω τη ύφεση, παίρνει νέα μέτρα λιτότητα. Να, να το επαναλάβουμε αυτό. Ε, εμείς, Α, λοιπόν, αν ψηφίσει ναι. Αν ψηφίσει ναι, σημαίνει... πηγαίνουμε σε μια λύση που είναι παρόμοια με, με είχαμε προχω... μέχρι χθε. Δηλαδή είναι μια λύση τύπου Σαμαρά Βενιζέλου. Είναι μια λύση, σαν να μην υπήρξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Γιατί Άλιστα. είναι μια λύση που δεν λύνει το χρέο. Δεν δίνει προοπτική στη χώρα. ψηφίσει. Μισό λεπτάκι. Αν ψηφίσει ναι, είναι μια λύση που θα περιγράφεται από σκληρά μέτρα λιτότητα πάλι στα ίδια υποζύγια, στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Θα έχει 23% ΦΠΑ στην εστίαση. Θα έχει ε, βαριά μέτρα για τους αγρότες, για τους μικρομεσαίους, για μια σειρά από κοινωνικές κατηγορίες, το ΦΠΑ στα νησιά, συντάξεις. Να πούμε, χθε μη βγήκε ο κύριος Γιούγκερ. Και την ώρα που μίλαγε, μεγάλοι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι τον αμφισβητούσαν. Είναι ελάχιστη προϋπόθεση μια διαπραγμάτευση ειλικρίνεια. Δεν ήθιστε όμω, θα μου επιτρέψετε να σα πω, για να βάλουμε όλη ό,τι θέλει. Λέει ο κύριο Γιούνκερ ότι δεν αυτά τα μέτρα είναι κοινωνικά δίκαια. Το, μπορεί, το, μπορεί κανένα το να, να το πιστέψει. Η κύριο τη Κομισιόν να παραθέτει σημείο προ σημείο και να λέει ουσιαστικά ότι απογοητεύομαι από αυτά που ακούω και τον αμφισβητεί από την ποιος? κυβέρνηση. Όχι ο Γαβρίλη Ακελαρίδη και ο Αλέξη Τσίπρα. Τον αμφισβητεί ο Πίτερ Σπίγκελ από του Financial Times. Και του λέει, κύριε Γιούνκερ, αυτό που λέτε είναι ψέματα. Δεν είχατε προτείνει εσεί κόψιμο του ΕΚΑΣ. Δεν είχατε προτείνει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματο. Δεν είχατε προτείνει την εφαρμογή του νόμου για τη αλλαγή υπολογισμού των κύριων συντάξεων, που σημαίνει μείωση των συντάξεων. Δεν είχατε προτείνει την κατάργηση των ταμείων προ τρίτων που χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα. Των φόρων υπερτρίτων που χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα. Όλα αυτά. Δεν αρνηθήκατε μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση. Έγιναν αυτά ή δεν έγιναν. Άρα, κύριε Κορονάκη, πρέπει να όλους. Μην εμπλακούμε όλοι σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, του αν όντω η απέναντι πλευρά των δανειστών τα πρότεινε Άρα αυτά λέω... ή όχι. Γιατί δεν βάλατε στο δημοψήφισμα, γιατί δεν φέρατε το κείμενο που η ελληνική κυβέρνηση προτείνει. Γιατί το κείμενο αυτό δεν ήταν πάνω στο τραπέζι. Δεν ήταν αυτό το τελεσίγραφο, δεν ήταν αυτό η βάση. Εμεί προτείναμε ένα κείμενο. Η τελευταία μα υποχώρηση. Η τελευταία πρόταση που είχαμε καταθέσει. Είχε πάρα πολλέ υποχωρήσει το καταθέτουμε και μας λένε οι θεσμοί, ναι, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό είναι βάση. Το θυμάστε. Με το που λένε ότι είναι βάση, μπαίνουμε στη διαδικασία και ηρεμεί και ο ελληνικό λαός ότι πάμε σε μια διαδικασία να βρούμε μια λύση, έστω με πολλές υποχωρήσει. Και απέναντι σε αυτό έρχεται ένα κείμενο από, την, από τους θεσμούς ξανά που επαναφέρει πάλι όλες τις αρχές προτάσεις. Γίνεται Eurogroup. Και στο Eurogroup καταλήγεται η απόφαση του Eurogroup. Τη διάβασε χθε ο Πρωθυπουργό στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ. Είναι καλό να, να τη αυτή τη συνέντευξη στην ΕΡΤ. Να δείξαμε και εμεί αυτό. Ναι, ναι, βεβαίω. Και συγγνώμη. διαβάζει ο Πρωθυπουργό ότι βάση Σε ποια από Γιατί. Στο τελευταίο που έγινε. Ναι, στο ναι, στο ναι, τελευταίο που, που έγινε. Όχι στο, όχι στο, τελευταίο, στο, στο τελευταίο, πρώτο τελευταίο. Στο πρώτο τελευταίο που γιατί συζητήθηκε. στο τελευταίο είχε προηγηθεί. Που συζητήθηκαν οι δύο προτάσει. μάλιστα. Που συζητήθηκαν οι δύο προτάσει. Που κατέθεσε η ελληνική πλευρά τη δικιά τη πρόταση και οι θεσμοί τη δικιά του πρόταση. Σε αυτό το Eurogroup η απόφαση του Eurogroup είναι ότι βάση είναι το κείμενο των θεσμών. Και έχετε τελεσίγραφο μέχρι Μάλιστα. την Κυριακή το βράδυ Ωραία. να αποφασίσετε Εγώ ότι μπαίνετε σε αυτή λέτε, τη βάση. Και, αν λοιπόν κάποιο ψηφίσει μ. ναι, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν ψηφίζει για το ευρώ, δεν ψηφίζει για κανέναν άλλο λόγο, δεν ψηφίζει συζήτηση. αν θέλουμε να καταστραφούμε ή όχι. Ψηφίζει αν θέλει ξανά Μας εξηγήσετε... βαριά μέτρα λιτότητα χωρί να για το χρέο. Μα εξηγήσατε λοιπόν το σκεπτικό και για ποιο λόγο φέρατε αυτό το κείμενο στο ψήφιση, στο δημοψήφισμα δηλαδή. Μα εξηγήσατε τι σημαίνει και το ναι. Τι σημαίνει το όχι. Είναι πολύ απλό. Ότι η ελληνική κοινωνία επιμένει ότι χρειάζεται μια συμφωνία λύση και όχι μια συμφωνία που θα μας ξαναπηγαίνει από δόση σε δόση και από λιτότητα σε ύφεση. Αυτό σημαίνει το όχι. Σημαίνει ένας νέος δρόμος έτσι ακριβώς όπως έχει περιγραφεί η του ελληνικού λαού. Να βγει η χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Η Ελλάδα εντός ευρώ, Με ευρώ. ή χωρίς ευρώ? εντός ευρώ Πώς? χωρίς βαριά μέτρα... το πούμε αυτό. Γιατί ποιο θα πει, Ξέρετε, εσεί καμιά όλοι, διαδικασία εξοδότευση. Όλοι, όλοι οι υπόλοιποι μα λένε ότι θα βρεθούμε εκτό ευρώ. Ξέρετε, αυτό σα ρωτάω, γιατί αυτά ακούμε. Γιατί το λένε αυτό. Α. Γιατί το λένε αυτό. Γιατί. γιατί, δεν δώσαν τρει μέρε παράταση. Πέντε μέρε παράταση. παράταση. Γιατί να δώσουν παράταση. Γιατί να μπορέσει ο ελληνικό λαό να αποφασίσει από πότε Εσείς, η, Ευρω... γιατί η, Ευρώπη θα μπορούσε Εσεί δεν είπατε νωρίτερα ότι στα χαρτιά σα έχετε το δημοψήφισμα, κύριε Κορονάκη, ω εναλλακτικό χαρτί. Όταν λάβαμε τελεσίγραφο. Όταν λάβαμε τηλεσύγραφο το είπαμε. Δεν το είπαμε σε μια νεκρή χρονική στιγμή. Αν το λέγαμε πριν δύο μήνε, θα μα λέγατε γιατί δεν παλεύατε άλλε 15 μέρε. Σα είπε κανένα, φύγετε. Όχι. Εμεί το είπαμε όταν μας είπε δεν, δεν έχει νόημα να συζητάμε πια. Εμεί δεν φύγαμε από το τραπέζι τη διαπραγμάτευση. Άρα, η κυβέρνηση εμείς η Ελληνική λάβαμε... δεν έχει πουθενά ευθύνε για το που βρισκόμαστε εγώ, σήμερα, λέω, κύριε Κορονάκη. με κλειστέ τράπεζε, με ουρέ στα ATM, τα ποιος παρακολουθείτε. Ποιο έκλεισε τι τράπεζε. Μισό λεπτάκι. Εγώ, εγώ και ο κάθε πολίτη την κυβέρνηση θα ρωτήσει. Την κυβέρνηση τη χώρα θα ρωτήσει. Και, και θα σα προσπαθώ... θέσω το, το ερώτημα για να, να κλείσουμε σιγά-σιγά. Χρειάζεται να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συμβαίνει. Ναι, μισό λεπτάκι. Θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω το ερώτημά μου, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Θα τοποθετηθείτε και στα σενάρια και σε όλα. Εγώ θέλω να μείνω στι εικόνε. Ούτε στα σενάρια ούτε στι υποθέσει. Με δεδομένο ότι είναι κλειστέ οι τράπεζε. Με δεδομένο ότι ο κόσμο προσπαθεί να πάει να σηκώσει με όποιο τρόπο μπορεί, μάξιμουμ 60 ευρώ, οι συνταξιούχοι 120 την εβδομάδα, όταν δεν ξέρουν καν αν θα καταβληθούν οι συντάξει. Έχουμε, έχουμε ταμεία που του ζητάνε τα αποθεματικά του, Οι κυρία Στρατούλη και, ε, και οι σκουλέτε. Είναι νόμο του 2007. Ναι, εντάξει, αλλά βρισκόμαστε θεματικά, σε μια έκτακτη σε κατάσταση, όπω καταλαβαίνετε. Με δεδομένα λοιπόν αυτά και με δεδομένο ότι έχουμε φτάσει κυριολεκτικά στο παραπέντε. Πριν λήξει το πρόγραμμα, χωρί να ξέρουμε πώ διαμορφώνονται τα αυριανά δεδομένα, δεν έχει καμία ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση. Δεν Ένω. έχει κάνει πουθενά λάθο. Θα σα πω αμέσω. Εμεί ζητάμε να κρυθούμε αυστηρά. Δεν ζητάμε να μην έχουμε ευθύνε. Αυτή τη στιγμή προκηρύξαμε ένα δημοψήφισμα. Είναι δικαίωμα ενό λαού να αποφασίζει κυρίαρχα για το μέλλον του. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Από τη στιγμή που προκηρύξαμε το δημοψήφισμα, τι έχουμε. Την άρνηση να δοθεί μια ελάχιστη παράταση για να μπορέσει ο ελληνικό λαό ανεπηρέαστα να αποφασίσει. Το ερώτημα ευρώ ή δραχμή που είναι εντελώ παραπλανητικό, για να μην συζητήσουμε τι σημαίνει το ναι και το όχι. Το προσυπογράφετε να... λοιπόν αυτό. Αναλαμβάνετε την ευθύνη με ότι λοιπόν. είτε με ναι είτε με όχι τη Δευτέρα θα είμαστε στο ευρώ. Εγώ λέω. Ακούστε θα με έχουμε να... ευρώ. Ευρώ θα έχουμε. Ποιο θα μα βγάλει από το ευρώ. Ποιο θα μα βγάλει από το ευρώ με διοικητική απόφαση. Ανήκει σε κάποιον το ευρώ. Είμαστε κατά παραχώρηση κάποιου εδώ. Δεν είναι κοινή μα υπόθεση η, ευ... η ευρωζώνη και το ευρώ. Είναι κάποιε χώρε που είναι ιδιοκτήτε και κάποιες που είναι φιλοξενούμενοι μέχρι να μα διώξουν. Οι τράπεζε πώ θα γεμίσουν, κύριε Κορονάκη. Εγώ λέω λοιπόν να απαντήσουμε. Τράπεζες, γιατί γίνονται όλα αυτά. Απαντήστε μου γιατί και αυτό. γίνονται όλα αυτά. Απαντήστε μου και σε αυτό. Σα παρακαλώ. Πρέπει να απαντήσω για το αν υπάρχει ευρώ ή δραχμή, θα σα απαντήσω. Ναι, και από πού θα βρεθεί επίση. Γιατί Ισόλετα... γνωρίζουμε όλοι ότι τα διαθέσιμα στι τράπεζε, η ρευστότητα Ακούστε αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω τα μεγάλα προβλήματα. Καταλαβαίνω και τα προβλήματα που περνάει η ελληνική κοινωνία. Και νιώθουμε πάρα πάρα πολύ βαριά την ευθύνη. Δεν είναι, ωραίο την κατάσταση. Λέω ότι περνάμε μια μεγάλη δυσκολία. Αλλά αυτή τη δυσκολία την περνάμε γιατί κάποιοι έχουν ένα σχέδιο εκτροπής της δημοκρατικής κυβέρνησης και επηρεασμού του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος. Κάτι τελευταίο. Δεν λέγατε, θέλουν να αφήσουν φορές, τον ελληνικό λαό... Να αποφασίσει λέγατε, και γι αυτό Κορονάκη, Αρκετέ φορέ λέγατε αυτού του μήνε που είναι η κυβέρνηση η ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κάποιοι εκεί έξω θέλουν να πετάξουν εμά έξω. Μήπως τώρα τους κάνουμε τη χάρη. Μήπως τώρα τους βγάζουμε από την δύσκολη θέση του να πάρουν την ευθύνη. Γιατί. Γιατί θα απορρίψουμε την πρότασή τους. Γιατί. Αν υπερισχύσει το, το όχι. όχι. Το όχι τι σημαίνει. Ότι απορρίπτει η πρόταση των δανειστών. Και συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Το λέμε σε όλους τους τόνους. Απλά αυτή τη φορά θα έχουμε μαζί μας τη δύναμη ενός λαού. Είμαστε συνδεδεμένοι συνεχώς με το Μέγαρο Μαξίμου. Κλείνουμε με αυτό το ερώτημα. Έχετε εικόνα, αίσθηση αν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάποια κίνηση η ελληνική πλευρά εντό των επόμενων ωρών που πλέον μα απομένουν. Εμεί είμαστε. Ακούμε όλε τι προτάσει. Θέλουμε λύση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δημοψήφισμα για το αν η συγκεκριμένη τύπου πρόταση των θεσμών θα γίνει αποδεκτή ή όχι. Μάλιστα. Με ένα περήφανο όχι μπορούμε να διαπραγματευτούμε με τη δύναμη ενό λαού που μπορεί Σας να κερδίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κορονάκη. Διευθύνσει. Επιστρέφουμε σε